Ξέρω ήταν μια υπερεθνική ομάδα επαναφοράς στον πλανήτη, στους λαούς του πλανήτου, της ελληνικής φιλοσοφίας, και να διοικηθούν οι λαοί αυτοί όλοι με την, με την ελληνική φιλοσοφία. Η Έψιλον την ίδρυσε στην Πριτάνια, ήταν ο Νάσης, ο Αριστοτέλης, ο Νικολαίδης, ο πρωθυπουργός της Αργεντινής, ο στρατηγός του Νικολαίδης, τέσσερις τετραετίες πρωθυπουργός της Αργεντινής, μέχρι και τώρα πρόσφατα, ο Νικολαίδης, αυτός ο στρατηγός, ήταν συνεταίρος του ΟΝΑΣΗ σε τρία δηληστήρια τεράστια που έχει στην Αργεντινή. Έχει πολλές επιχειρήσεις ο ΟΝΑΣΗ στην Αργεντινή. Εκεί ιδρύσαμε την Έψιλον. Φώναξαν και από εδώ δυο σοφούς, τον Κατράκη, τον καθηγητή και εμένα. Και μας βάλαμε στο συμβούλιο. Χρήμα είχαμε όσο θέλαμε. Γιατί ήταν ο ΟΝΑΣΗ πίσω. Ήταν και ένας Ελληνοαμερικάνος και αυτός καθαρόλεμος Έλληνας, πολλά λεφτά. Και αποφασίσαμε να δουλέψουμε για την ανθρωπότητα και για την Ελλάδα περισσότερο. Παρουσίασα ένα σχέδιο ενός υπερόπλου, μιας φωτοδέσμη πλάσματος, το οποίο και αυτό δεν το εφεύρα εγώ, αλλά εγώ αποκρυπτογράφησα τον Αριστοτέλη, ο οποίος Αριστοτέλης έγραψε 430 βιβλία, και έχω κάνει ένα βέβατρο, ένα μηχάνημα, 6.400 σχέδια κατασκευαστικά μόνο πέρασαν από τα μάτια μου και τα χέρια μου. Αυτά τα σχέδια μίλησα με την Βρετάνια της Ελλάδας Έψιλον, τον Νικολαίδη και τον Αριστοτέλη, τον Ωνάση, γιατί ήξερα ότι είναι Έλληνες πραγματικοί. Θέλω να το φτιάξουμε εδώ, στην Αργεντινή. Δεν θα σου λείψει τίποτα, θα τα έχεις όλα, θα κάνουμε το βέβαιο εδώ. Ο Νικολαίδης λοιπόν μας δίνει ένα από τα 200 τόσα νησάκια, τα Φόκλαντ, τα οποία είναι της Αργεντινής. Λέει, διάλεξε μου, λέει, Γρηγόρη, ένα νησί, μέρος μια βρυκονάπεδο, τα γυρίσαμε ένα κότερο εκεί και τα γυρίσαμε όλα. Και βρήκα ένα νησάκι, είσαμε 1.200 στρέμματα, ωραίο, παράδεισο σκέτος, ακατοίκητο τελείως και αυτά. Μας το παραχώρησε αυτό ο Νικολαίδης σαν πρωθυπουργός της Αργεντινής που ήταν. Σκάψαμε 22-23 μέτρα βάθους, πήσαμε κάτω μια πολιτεία ολόκληρη. Πέραμε τι κάναμε τα εργαστήρια. Βέβαια τρόπος είπαμε, άμα βγάλει συνδείξιμο υλικό, είναι το ισχυρότερο όπλο που υπάρχει στο πλανήτη. Όταν φτάσαμε στο τέλος και είχαμε τελειώσει σχεδόν τον τέλος και θα μπορούσαμε να το γονατίσουμε, είχαμε κάνει και πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα θα ρίχναν όλους τους δορυφούς, το πατούσε ένα κουμπί, αυτό είχα κάνει φωτοδέσμη από το πλάσμα που έγινε από την σύνδεξη της ίδιας. Καθώς δισεκατομμύρια βολτ. Τα είχαμε ετοιμάσει όλα, κάποιους κατάσκοπους από αυτούς που εργάστηκαν εκεί που κάναν σε ουδί, CIA πήγε μέσα, η Μοσάν, το κράτος ήταν δικό μας, ήταν Νικολαίδη. Δεν μπορούσαν να μας κάνουν άλλο τι λέει. Τι σοφίστηκαν οι Εβραίοι του Λονδίνου. Κάποτε πριν από 400-300 χρόνια, λέει, τα Φόκλαν ήταν δικά μας τα Ιδάτσε. Τα πάμε λέει να τα διεκδικήσουμε. Και φέρουν τον Αμερικανικό στόλο, τον Αγγλικό στόλο, 1000 αεροπλάνα για αυτά και άρχισαν να τα βάζουν με την Αργεντινή, με τα Φόκλαντ, με τα ελευθερώσματα. Στείλαν 10.000 βόμπες απάνω στο νησί του Τόμος. Και έχασα 4 επιστήμονες βοηθούς που είχα εκεί. Παρόλα που ήμασταν 18 μέτρα βάθους, όταν έλειπα, εγώ είχα 3 μέρες που είχα φύγει και ερχόμουν και πήγαινα και ερχόμουν εδώ. Και όταν έγινε το εγχείρημα αυτό ήμουν εδώ. Και όταν γύρισα, πήραμε από την άντα του και πήγαμε στο φόβο μου και είμαι εδώ, αντί για το νησί που ήταν 1.200 τόσο στρέμματα με το νησί, είδα τα τυπέρα, τα χάκια μόνο είχαν μείνει. Δεν πήραξα κανένα άλλο νησί. Ήξερα το νησί που
συγκεκριμένο. Τον Ανάση, γιατί αυτή είναι στον Πόλα. Φάγαν το γιο του με Αθήνες. Τον Ανάση δεν τον φάγανε με Αθήνες. Φάγανε το γιο του με σαμποτάζ στο αεροπλάνο του εδώ. Γύρωσαν έναν αναλύτη πεσχέρα από την αεροπορία εδώ, την Ολυμπιακή, που είναι στη συντήρηση. Γύρισε ένα σύρμα ανάποδα, πήρε μια προβαλή από τους Εβραίους και σου λέει, άμα φάμε το γιο, να συστρέψει μια ζωή, παραπάνω λέει. Και τι παιδί, μόνο παιδί όποιος δεν το γνώρισε, δεν γνώρισε τίποτα. Είχε τόσο ελληνισμό απάνω του, τόσο δύναμη απάνω του, είχε τέτοια όνειρα για την Ελλάδα,